πρώτη Οκτώβρη σήμερα αγαπητοί ακροατέ και είναι η τρίτη μας εκπομπή να ευχηθούμε σε όλους, σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα καλό μήνα, με υγεία και με τη χάρη του Θεού να μας επισκιάζει όλους μας. Μέσα από την διαδικτυακή μας αυτή επικοινωνία του Radio App, σα ομιλεί ο πατήρ Ανδρέας Καπές ενώ στον ήχο του στούντιου ο Ιάσων Φορλίδας συνεχίζοντας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός, θεωρία και πράξη». Βρισκόμαστε στην ανάπτυξη του εξεταζομένου θέματος περί της συνεισφοράς των Αποστολικών Πατέρων των πρώτων χριστιανικών χρόνων μέσα στην ανάπτυξη του χριστιανισμού. Συγκεκριμένα, αναπτύξαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την ιστορική δράση, μιλήσαμε για την συνεισφορά των Αποστολικών Πατέρων εις την νεοσύστατη Εκκλησία, καθώς και για το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, αναφέραμε ακόμη και επιγραμματικά τα συγγραμμάτά τους σήμερα αν προλάβουμε μέσα στην επιτρεπτή ώρα μας θα αναφερθούμε για τη θέση την οποία εξέφρασαν περί πρώτων της Αγίας Τριάδος δεύτερον για τη θέση των Αποστολικών Πατέρων στο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή την Χριστολογία τους, έπειτα για την Εκκλησιολογία τους, καθώς και για την θέση τους επάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας και τέλος για την τοποθέτησή τους στα έσχατα. Ας δούμε όμως με τη σειρά το έργο τους. Η θεολογία των Αποστολικών Πατέρων, τριάδα δηλαδή πατήρ Θεός Χριστός Υιός και Άγιο Πνεύμα οι Αποστολικοί Πατέρες μέσω των επιστολών απευθύνονται προς το χριστιανικό πίμνιο στους Αποστολικούς Πατέρες συναντάμε μια τριαδολογική ομολογία η οποία είναι συνάρτηση του εκκλησιολογικού της χαρακτήρα. Παράδειγμα, ο Άγιος Ιγνάτιος αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Εκκλησία είναι του Θεού Πατρός και του Ιγαπημένου Ιησού ένα μόμο πνεύματι. Και συνεχίζει «Ως όντες λύθη ναού Πατρός, ετοιμασμένη εις οικοδομήν Θεού Πατρός, αναφερόμενοι εις τα ύψη δια της μηχανής Ιησού Χριστού ως εστίο σταυρός σχοινείο χρώμενοι το πνεύματι το Αγίο. Είναι λοιπόν εμφανές πως η πίστη τους στην τριαδική μονάδα είναι αναντήρητη, αναμφισβήτητη. Και σήμερα θα πορευτούμε με τους αξιωτήμους καθηγητές, τους πανεπιστημιακούς, ο οποίος προαναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή μας η πίστη των Αποστολικών Πατέρων στο Θεό Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα είναι η πίστη που έχει δεχτεί και ο πιστός μέσα στην Εκκλησία με το βάπτισμά του δηλαδή η νέα ζωή συμβαίνει μόνο εν Υιό και Πατρί και πνεύματι ο Θεός ισχυρίζονται οι Αποστολικοί Πατέρες ότι είναι μόνος και ύψιστος Θεός της αληθείας, ζών και σοφός, δημιουργός και ισχυρός δεσπότης της κτίσεως. Ακόμη υποστηρίζουν ότι ο Θεός είναι απολύτως εκτός κάθε διαστάσεως χώρου, ενώ η αρμονία και η τάξη είναι χαρακτηριστικά που έδωσε ο ίδιος. Παρουσιάστηκε στον κόσμο ο Θεός η Αγία Τριάδα δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή φανερώνεται η λεγόμενη κατά, την, κατά τον ακριβή όρο της θεολογίας μας η, η, η Αγία Τριάδα, η οικονομική Αγία Τριάδα μέσω της ελέψεως του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Ιησού Χριστού. Και είναι αυτός ο οποίος δια του Χριστού κάλεσε τον κόσμο από το σκότος, από την αμαρτία στο φως και από την αγνωσία στη γνώση. Είναι Άγιος, Εναγίης Ευεργέτης, Πνευμάτων και Θεός Πάσης Σαρκός, Σωτήρ, Απιλπισμένων και Βοηθός και Αντιλήπτορ όλων. Το Άγιο Πνεύμα τώρα κατά τους Αποστολικούς Πατέρες εκφράζεται ως εξής. Μας λένε οι Αποστολικοί Πατέρες ότι η θεότητα του Αγίου Πνεύματος αναδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στο χώρο της οικονομίας και ειδικότερα στο χώρο της Εκκλησίας και η συναρρύθμισή του με τον Πατέρα και τον Υιό υπογραμμίζει την ισοτιμία του με τα άλλα δύο πρόσωπα ενώ διασκεδάζει και κάθε ερετική αντίληψη η οποία μπορεί να εισέρχεται μέσα στο θέμα της κτιστότητας. Ο Κλήμης αναφέρει πως ζήγαρο Θεός και ζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το Άγιον Πνεύμα οι γραφές είναι αληθείς διότι εγράφησαν δια του Αγίου Πνεύματος η θεοπνευστία δηλαδή των Αγίων Γραφών σφραγίζεται με την δωρεά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και συνάμα σε αυτές τις γραφές έχει καταγραφεί ο λόγος του Αγίου Πνεύματος η κλίση των πιστών προς το δρόμο δηλαδή του Ευαγγελίου επιτυγχάνεται δια του Αγίου Πνεύματος ενώ στην Εκκλησία γίνεται πλήρης έκχυσής του. Κατά τον Ιγνάτιο το Άγιο Πνεύμα είναι ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει πως η αυθαρσία του ανθρώπου συμβαίνει δια του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον Αποστολικό Πατέρα τον Ερμά ε, τα έργα του ανθρώπου δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχει καταξιωθεί όταν είναι θεάρεστα ασφαλώς από το Άγιο Πνεύμα και προσιάζει στοιχεία με αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι να παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία να παρουσιάζουν πραότητα, ησυχία, ταπεινοφροσύνη και αποχή πονηρών σκέψεων, λογισμών, πράξεων, ενώ στον Βαρνάβα είναι έντονη η διασύνδεση του Αγίου Πνεύματος με τον Κύριο, εξού και ονομάζεται Πνεύμα Κυρίου. Αυτά ως προς το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με την διδασκαλία των Αποστολικών Πατέρων. Ας εξετάσουμε όμως την άποψη των Αποστολικών Πατέρων Περί της διδασκαλίας δια τον Χριστό, δηλαδή την άποψή τους από χριστολογικής ε, μεριάς. Οι Αποστολικοί Πατέρες για την προύπαρξη του Ιού και τη θεότητά του παρέχουν ικανές μαρτυρίες. Ε, κύριος σκοπός των χριστολογικών αναφορών είναι να στηρίξουν τους πιστούς με αποδείξεις για το έργο τους που επιτελεί το γεγονός της αρκόσεως του Χριστού μας στη γη και συνάμα η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι δοκιτικές πλάνες, οι, οι διάφορες αιρέσεις που προέκυψαν μέσα στο διάβα. Η επιστολή του Βαρνάβα αρχικώς κατανοεί τη βιβλική φράση ποιήσουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση ημών των άνθρωπων, ω λόγο του Θεού και πατρό προ τον ιό. Μάλιστα, ο ιό του Θεού που προπήρχε και συμμετείχε στο δημιουργικό έργο, ήλθεν εν σαρκή. Κατά τον Κλίμεντα, το σκύπτρο της μεγαλοσύνης του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, ήλθε ο ταπεινός άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα είχε πει «Ο Υιός λοιπόν κατά τους Αποστολικούς Πατέρες είναι το απάβγασμα της μεγαλοσύνης του Θεού. Το σου τον μίζωνε στην αγγέλων όσο διαφορότερον όνομα και κληρονόμηκε. Η θεωρία του Κλίμεντος περί του Ιησού Χριστού προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι αυτός στον οποίο ανήκει η δόξα και η μεγαλοπρέπεια, η τιμή και το κράτος και τώρα και στους απεράντους αιώνες. Ο πατήρ δοξάζεται διαμέσου του ιού ενώ σε μερικά χωρία του κλίμεντος αναφέρεται πως η δοξολογία των πιστών απευθύνεται και αποκλειστικά προς τον ιό. Η αναφορά αυτής της δοξολογίας είναι απόδειξη της θεότητος του Ιού, Δηλαδή δοξάζοντας τον Ιό, δια του οποίου Ιού εμείς ανακαλύπτουμε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι ικανό και είμαστε σε έναν δρόμο ορθό. Κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Υιός του Θεού επίσης προήλθε εξηγής μέσα από μία σιωπή ο Ιγνάτιος Γενικός προτιμά μια άκρος αποφατική θεολογία για να περιγράψει το φαινόμενο της ύπαρξης και της αρκώσεως του Ιού. Η αποφατικότητα αυτή καταδεικνύει και την ανομοιότητα της κτίσης πραγματικότητας από την άκτιστη θεϊκή. Επίσης, η σάρκωση του Ιού ενησυχία Θεού επράχθη, όπως και η προέλευσή του. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή είναι Θεός της Εκκλησίας, ενθελήματι του Πατρός και Ιού Χριστού του Θεού ημών. Το πάθος του Χριστού είναι το πάθος του Θεού και ο άρτος της ευχαριστίας είναι ο άρτος του Θεού όπως και ο ίνος είναι αίμα Θεού. Το εντυπωση... Το, το, πιο εντυπωσιακό κομμάτι στη Χριστολογία την οποία παρουσιάζουν οι Αποστολικοί Πατέρες βρίσκεται στον Άγιο Εγνάτιο και αυτό διότι αναφέρεται με σαφήνεια στις δύο φύσεις του Χριστού. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Εγνάτιος «Είσαι ατρόσεστη, σαρκικός και πνευματικός, γεννητός και αγέννητος» εν σαρκή γενόμενος Θεός, εν θανάτω ζωή αληθινή και εκ Μαρίας και εκ Θεού πρώτον ποθητός και τότε απαθής Ιησούς Χριστός Κύριος ημών. Είναι χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα περιεκτικά τα χωρία αυτά καθώς αναφέρονται στις δύο φύσεις του Χριστού στον τρόπο κατά τον οποίο σαρκώθηκε στην αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων και στην ενότητα και στην διαφορότητα πατρός και ιού. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη πως για τον Άγιο Εγνάτιο οποιαδήποτε αποθεοποίηση του Χριστού αποθεμελιώνει τη χριστιανική πίστη και μας οδηγεί σε πλάνη ενώ με αυτόν τον τρόπο παράλληλα καταδικάζει και την δοκιτική πλάνη που αμφισβητούσε την πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης του Ιησού. Ενώ συνάμα ο Χριστός είναι Υιός του ανθρώπου και Υιός Θεού. Ο Χριστός δηλαδή ήλθε για να φέρει την κενή ζωή και τη σωτηρία ενώ θεωρεί πως ο Ιουδαϊσμός και λόγοι Ιησού βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή. Ο κλίμις πάλι στην ανθρώπινη φύση του Χριστού αναφέρει ελάχιστα, κάνει ελάχιστη τοποθέτηση, τη θεωρεί ως έσχατο σημείο ταπείνωσης και οδό για τη ζωή των πιστών. Δηλαδή ανυψώνει θα λέγαμε εδώ ο Αποστολικός Πατέρας ο Κλίμης ε, την, την θεϊκή φύση και δικαιολογεί την ανθρώπινη φύση το Χριστού μας ως μια μεγάλη θυσία του Θεού από αγάπη, από πόνο εντός εισαγωγικών Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. Κοινή λοιπόν είναι η γραμμή σε όλους τους αποστολικούς πατέρες ότι ο Χριστός είναι σωτήρας και ευεργέτης της ανθρωπότητας ο οποίος την έβγαλε από το σκότος και την αγνωσία φανέρωσε την κενή κτήση και παρέδωσε την εκκλησία που είναι η συνέχιση του έργου του. Ο άνθρωπος πλέον δύναται να ακολουθήσει το Θείο Λόγο μέσα από την Εκκλησία, ενώ στόχος του χριστιανού είναι η ένωσή του με το Χριστό. Ως προς το θέμα της εκκλησιολογίας των Αποστολικών Πατέρων, είναι μία έκφραση και μία προέκταση της εκκλησιολογίας του Αποστόλου Παύλου και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό. Κεντρικό σημείο της αποτελεί η νέα κατάσταση η οποία έρχεται στον κόσμο και φέρει τη νέα πραγματικότητα στην καθολική και τοπική της παρουσία. Οι Αποστολικοί Πατέρες δεν φίδονται κοσμικών επιθέτων. Αντιθέτως, αξιομακάριστος, αγία, εκλεκτή και αξιόθεος, ηγαπημένη και πεφωτισμένη, αξιοπρεπής, αξιωμακάριστος, αξιέπαινος, αξιοεπιτεύκτος, αξιάγνος, θεοπρεπεστάτη, αγιοφόρος, ελεημένη εν παντή χαρίσματη, πεπληρωμένη εν πίστη και αγάπη. Είναι οι λέξεις, οι εκλεκτές που περιγράφουν έτσι γενικά ε, την μια Αγία και Καθολική Εκκλησία. Η Εκκλησία στο σύστημα του Ιγνατίου είναι το όργανο το οποίο συνεχίζει το έργο του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Συνεχίζει το απολυτρωτικό του έργο και είναι απόδειξη της αδιάκοπης παρουσίας του. Είναι η λεγόμενη στρατευωμένη εκκλησία γι' αυτό και κατέχει ολόκληρη τη χάρη αφού είναι ανιστέριτος εστί παντός χαρίσματος δεν στερείται κανένα χάρισμα στον κλίμη και στον πιμένα όπως και στον Ιγνάτιο η εκκλησία υπάρχει αιδίος στη βουλή του Θεού και είναι προορισμένοι προαιώνουν διαπαντός εις δόξα παράνομων. Η Εκκλησία είναι άνωθεν διδόμενη και αποκαλύφθηκε στην ιστορία όταν σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού. Δηλαδή έχουμε την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος η οποία γίνεται με την έλευση του Χριστού. Γνωρίζεται δηλαδή πλέον η Εκκλησία, γνωρίζεται με, με αι, από την, γε, την γέννηση και τον ερχομό του Χριστού και αποκτά και ιστορική υπόσταση μέσα στην ανθρωπότητα. Έχουμε την συγκατάβαση του τριαδικού Θεού με τη γέννηση του Χριστού στον τον άνθρωπο. Στο εκκλησιαστικό σύστημα των αποστολικών πατέρων Εξέρετε το ορατό κομμάτι της Εκκλησίας η οποία καλεί τους πιστούς να γευθούν το αόρατο. Δηλαδή πάντοτε έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην ιστορική ύπαρξη της Εκκλησίας που μέλος είναι όποιος έχει εναρμονιστεί στη ζωή του με τα διδάγματά της και ασφαλώς με την προϋπόθεση να είναι και βαπτισμένος ο όρος εκκλησία εν καθολικότητα και οικουμενικότητα είναι συστηματικά και είναι τα στοιχεία της ταυτότητός της καθώς η εκκλησία είναι υπό των τεσσάρων ανέμων και από των περάτων της γης η καθολικότητά της αυτή εντοπίζεται στη σάρκωση του Ιού, και την αλήθεια την οποία βιώνει με όλες τις διαστάσεις της. Σημαντικό σημείο στην εκκλησιολογία των Αποστολικών Πατέρων είναι η ενότητα για την οποία μιλήσαμε και σε άλλες εκπομπές μας, την οποία εξέφρασε τόσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη δασκαλία του, όσο και ο Απόστολος Παύλος η ενότητα εν τη εκκλησία. Αυτή είναι το θείο δώρο λόγω της παροχής και χάριτος από το Χριστό. Η ενότητα αυτή δεν μπορεί όμως να παραβληθεί με ανθρώπινα μέτρα διότι είναι ένα προϊόν εξωτερικής συμφωνίας αλλά είναι προϊόν εσωτερικό, βγαίνει από μέσα από την ψυχή του κάθε ανθρώπου την οποία και πρέπει να βιώνει και να εκφράζει προς τον συνάνθρωπο αυτή η ενότητα οδηγεί τα μέλη της Εκκλησίας να μην είναι αυτονομημένα και απομονωμένα αλλά σύμφωνα σε ένα κοινό και ενιαίο σώμα το οποίο αποτελεί την καθολικότητα και την ενότητα σε μία προσευχή, σε μία δέηση, σε μία σκέψη, σε μία ελπίδα, σε μία αγάπη, σε μία χαρά, εναμόμο, ο εστίν Ιησούς Χριστός ο άμυνον ου δεν εστίν πάντες ως ναών, συνετρέχουν Θεού ως επί ένθεση αστήριο επί έναν Ιησούν Χριστόν τον αφενός πατρός προελθόντα και εις όντα και χωρίσαντα. Δηλαδή η ενότητα έχει μέσα στην Εκκλησία υπόσταση δογματική. Είναι σοβαρό κεφάλαιο το θέμα της ενότητος. Αυτή η ενότητα όμως έχει ανάγκη και κάποιο εξωτερικό κριτήριο, το οποίο συγκροτείται από την ομόνια του επισκόπου και των πρεσβυτέρων και του λαού. Την ενότητα αυτή την διασφαλίζεται και την διασφαλίζει ο επίσκοπος. Πρώτα αυτός εγγυάται την οδό της ενότητας αφού ορθοτομεί των λόγων της αληθείας καθώς είναι η δύναμη εκείνη που έχει τη χαρισματική ευθύνη της συνοχής και της συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος τελικά είναι η ορατή εικόνα και το σύμβολο της ενότητας, καθώς έχει το λειτουργήμα και το χάρισμα της ομόνιας. Η ενότητα και η πληρότητα αυτή πληρώνεται μέσω της ευχαριστιακής κοινωνίας για τη μετοχή στο ευχαριστηριακό δείπνο όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιγνάτιος λέει δηλαδή σπουδάσατε ουν μία ευχαριστία Χριστε, μία γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού εν θυσιαστηρίο ως επίσκοπος άμα το πρεσβυτερίο και διακούνης. Μία εκκλησία, ένα αγιο ποτήριο, ένα θυσιαστήριο, ένας ο επίσκοπος. Έτσι. Τώρα βέβαια ε, λόγω της εξαπλώσεως των χριστιανικών κοι, κοινοτήτων απανταγού της οικουμένης ε, έχουμε την τοπική, τη λεγόμενη την κάθε τοπική εκκλησία που εκφράζεται με τον Μητροπολίτη και κατ' επέκταση πάλι μέσα στη, σε μια Μητρόπολη οι, οι Ενορίες με τον Ιερέα και γι' αυτό και μνημονεύουν οι ιερείς τον επιχώριο επίσκοπο διότι μέσω αυτής της διακονίας εκφράζεται η ενότητα και το δόγμα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρής. Αυτή η πεποίθηση κατά τους Αποστολικούς Πατέρες είναι έντονη όπως περιγράφεται και στο κείμενο της διδαχής των Αγίων Αποστόλων. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και για το οποίο οι Αποστολικοί Πατέρες έδωσαν διάφορα στοιχεία είναι η διδασκαλία τους για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Βασικό ζήτημα αποβαίνει η μυστηριακή ζωή και σχέση των μελών της Εκκλησίας. Δεν το αφήσαν αυτό οι Αποστολικοί Πατέρες μετέωρο. Και ξεκίνησαν πρώτα με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο για την Εκκλησία μας θεωρείται και είναι η απαρχή της καινής ζωής, και τη σωτηρία του ανθρώπου Το οποίο αυτό μυστήριο συνάμα Περιέχει και άφεση αμαρτιών Ο άνθρωπος Νεκρώνει την αμαρτία Κατά τους Αποστολικούς Πατέρες Και λαμβάνει νέα ζωή This sound αυτό Το, το, to το είδωρ καθαρίσει Τελείται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και πάβει το φθαρτό και οι της ανθρωπίνης φύσεως η σφραγίδα ο σύμβολο παρατηρείται αρκετές φορές στην Παλαιά Διαθήκη και το νόημά της είναι να καταδείξει την ιδιαιτερότητα της χριστιανικής ζωής Τελικά η εισαγωγή μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι μια ατομική υπόθεσης αλλά και κοινωνική και κοινοτική. Γι' αυτό και στα μυστήρια τόσο της βαπτίσεως όσο και του γάμου θα πρέπει να τελούνται στην ενορία διότι εκεί υπάρχει η αναφορά του κάθε χριστιανού. Είναι η τοπική του χριστιανική κοινότητα. Το δεύτερο μυστήριο που αναφέρονται οι Αποστολικοί Πατέρες είναι η Θεία Ευχαριστήρια. Το μυστήριο αυτό περιέχει την ενότητα της χριστιανικής κοινότητας, εκεί φανερώνεται η ενότητα, παράλληλα είναι ο ζωτικός παράγοντας για τη νέα ύπαρξη του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος έχει ανάγκη για υλική τροφή, το ίδιο έχει ανάγκη για πνευματική τροφή, που εν προκειμένου είναι η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο των μυστηρίων, είναι η τροφή του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η μετοχή στο δείπνο του Κυρίου, το οποίο κατασκηνώνει στις καρδιές των ανθρώπων, κατασκηνώνει τον Κύριο και χαρίζει γνώση, πίστη και αθανασία. Η Θεία Κοινωνία, είναι η θυσία για τα δοκιμασμένα μέλη αλλά εν καθαρά καρδία και προεξομολογησάμενη τα παραπτώματα αυτό πάλι φανερώνεται μέσα από την διδαχή των Αποστόλων πληροφορούμαστε την συγκεκριμένη τοποθέτηση δηλαδή η συμμετοχή στα ουράνια μυστήρια τα οποία τελούνται επί της γης το μυστήριο ειδικά της Θείας Ευχαριστίας απαιτείται καθαρότητα γι' αυτό και ακούμε προ της Θείας ε, Μεταδόσεως, της Θείας Κοινωνίας ακούμε τον Λειτουργό του Υψίστου να λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας να προσέξουμε γιατί αυτά τα οποία θα μεταδοθούν ευθύς αμέσως πρέπει να γίνουν να παραλυφθούν από αγίους όσο το δυνατόν. Και αυτό επιτυγχάνεται αυτή η αγιότητα με την μετάνοια μας και με την εξομολόγηση. Δηλαδή με την κατάλληλη προετοιμασία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που αν μας αξιώσει Θεός μπορεί σε άλλη εκπομπή να το αναπτύξουμε. Δηλαδή η προετοιμασία γι' αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κατά τους Αποστολικούς Πατέρες η Θεία Ευχαριστία δεν αποτελεί απλώς ίνο και άρτο ή δεν είναι σύμβολα της αρκός, μη γέννητο, ή του αίματος του Κυρίου. Είναι μία σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν θυσιαστήριον, εν ποτήριον εις ένωση του αίματος αυτού. Είναι χαρακτηριστικός πως οι δοκιτές κατά τον Ιγνάτιο ευχαριστίας και προσευχής απέχονται δια τομή ομολογήν την ευχαριστίαν σάρκα είναι του Σιμών Ιησού Χριστού. Μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος εδώ ότι οι αιρετικοί αυτοί οι δοκιτές απέχουν αυτού του συμποσίου τη Θεία Ευχαριστίας, του ουρανίου μυστηρίου, διότι δεν αναγνωρίζουν την ε, Θεία Ευχαριστία ως πραγματικά σώμα και αίμα του Χριστού. Ε, αυτό συμβαίνει διότι η σάρκα του Χριστού ενώθηκε με τη Θεία Υπόσταση και γι' αυτό παρέχει τα χαρίσματα της θεϊκής υποστάσεως παρέχει δηλαδή αθανασία, απθαρσία, αγιότητα, καθώς και ο άρτος και ο Ίνους, πραγματικά μετατρέπονται σε σάρκα και σε αίμα Χριστού και δεν είναι τύπης ή σύμβολα και όποιος νομίζει αυτό αμαρτάνει θανάσιμα. Αυτά τα πληροφορούμεθα από την προς φιλαδελφή επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ο οποίος αυτή η επιστολή γράφτηκε το 107 με 117 περίπου αυτό ομολογείται από τους Αποστολικούς Πατέρες η ζωή κοντά στον Χριστό είναι ευχάριστη αυτό προσπαθούν να μας αποδείξουν με την παρακάτω τοποθέτηση που θα αναφέρουμε οι Αποστολικοί Πατέρες η εισαγωγή μας δηλαδή στην εκκλησία αποτελεί και ένα είδος μετάνοιας ένα είδος ε, αλλαγής τρόπου ζωής προς το καλύτερο ασφαλώς. Ο χριστιανός δοκιμάζει πολλές πίκρες πολλές πτώσεις και έτσι καλείται σε διαρκή επάνωδο. Για τη θεραπεία αυτή ο κλίμις προτρέπει να μετέλθουν οι χριστιανοί τον ευκλαιή αγώνα να ατενίσουν το αίμα του Χριστού και τη θυσία του που έγινε προς μετάνια δική μας και έτσι μέσα από τη θυσία αυτή του Χριστού μας παροτρύνουν οι Αποστολικοί Πατέρες ο άνθρωπος, ο κεκοπιακός άνθρωπος θα πάρει πολύ δύναμη και πολύ ενίσχυση για μετάνια και για να προχωρήσει τον υπόλοιπο αγώνα της ζωής του η μετάνοια ήταν κάτι που από την Παλαιά Διαθήκη είχε εφαρμοστεί ο κλίμις σε μεγάλο μέρος της πρώτης του προσκορινθίους επιστολή καλεί και προτρέπει σε μετάνοια που είναι το θεμέλιο του χριστιανικού είδος η μετάνοια αυτή την βλέπουμε και στον Βαρνάβα, όσο και στον Κλίμη και τον Ιγνάτιο, όπως είδαμε, εκδηλώνεται με την εξομολόγηση. Είναι η σφραγίδα το μυστήριο αυτό της μετανοίας. Έτσι, βέβαια η μετάνοια προηγείται της εξομολογήσεως, της εξαγορέψεως δηλαδή των αμαρτιών σε πνευματικό πατέρα. Αυτό διότι η αμαρτία συνδέεται άρρηκτα με την ενότητα του πυμνίου. Η αμαρτία είναι αστοχία. Άρα όποιος διακατέχεται από πολλή αμαρτία διασπά την ενότητα του πυμνίου. Είναι αρρώστια και υπάρχει φόβος για μεταδοτικότητα αφού ο χριστιανός άνθρωπος είναι ενταγμένος μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Η μυστηριακή και εκκλησιαστική ζωή οδηγεί στη μυστική εν Χριστό ζωή ο Ιγνάτιος και εδώ είναι εκφραστής ενός κλίματος που αργότερα θα δούμε σε ανάπτυξη από τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης θα την δούμε πάλι να την εκφράζει αυτή την μυστική θεολογία της τελειοποιήσεως του ανθρώπου εν Χριστό και ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Μετά τον Παύλο και Ιωάννη, ο Ιγνάτιος σημειώνει μια ορολογία που απηχεί την εσωτερική μυστική κατάσταση για τη μετοχή στο Θείο. Ο Κλίμη επίσης αναφέρεται σε αυτή την ένωση προσδίδοντας και ένα επιπρόσθετο στοιχείο την κίνηση του ανθρώπου και του Θεού συνάμα. Δηλαδή χωρίς τη δική μας θέληση δεν μπορεί ο Θεός να επέμβει διότι παραβιάζει την ελευθερία μας. Και χρειάζεται η δική μας διάθεση και τότε βοηθάει ο Θεός προς επίτευξη της μυστικής μας ενώσεως. Παθαίνουμε, έρχεται δηλαδή ο σαβατισμός κατά τους συνυπτικού πατέρες η τελειοποίηση μας ερχόμαστε στην κατάσταση της ε, εβδομής ε, ημέρας οι αποστολικοί πατέρες συνδέονται άμεσα με το πολίτευμα και την οργάνωση της εκκλησίας είπαμε ενωρίτερα για τον θεσμό του επισκόπου οι αποστολικοί πατέρες είναι ε, άμεσα συνδεδεμένοι με αυτόν τον θεσμό του επισκόπου. Ο επίσκοπος λοιπόν την εποχή αυτή είναι ο προϊστός της λατρευτικής σύναξης, ο υπεύθυνο για την ενότητα είπαμε και τη συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας. Η υπακοή στον επίσκοπο είναι η υπακοή στον ίδιο τον Κύριο, ασφαλώς εφόσον ο επίσκοπος έχει την ορθή ομολογία, αφού ο επίσκοπος είναι ιστόπων και τύπων Χριστού. Στον κλίμεντα Ρώμης και την διδαχή παραλαμβάνουμε επίσης μερικά ακόμη στοιχεία. Στα δύο αυτά κείμενα λαμβάνουμε πληροφορίες πως οι Απόστολοι εγκαθιστούσαν επισκόπους και διακόνους κατά τόπους. Γι' αυτό είπαμε ότι οι Αποστολικοί Πατέρες έχουν άμεσα σχέση με τους Επισκόπους. Βλέπουμε τελειώνουν οι Αποστολικοί Πατέρες την επίγεια παρουσία τους και το έργο τους μεταφέρεται στους επισκόπους. Αυτούς αφήνουν ως διαδόχους. Οι επίσκοποι λοιπόν προφανώς ήσαν υπεύθυνοι για την οργάνωση των τοπικών εκκλησιών. Ο όρος αυτός βέβαια υπέθεται διοικητικό και ιερατικό βαθμό αλλά η ορολογία ακόμη δεν φαίνεται να έχει παγιωθεί. Έτσι, παρατηρούμε μέσα από τη γραμματεία των Αποστολικών Πατέρων της εποχής τους, από το έργο τους όλο, το οποίο ε, έρχεται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου παγιώνεται το εκκλησιαστικό πολίτευμα. Είναι κομβικό το σημείο από τους Αποστολικούς Πατέρες τους Επισκόπους, καθώς οι Απόστολοι αποχωρούν από το προσκήνιο τη διοικητική, ιερατική και ποιμαντική πλέον μέρημνα με μετά τους Αποστολικούς Πατέρες την αναλαμβάνουν οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης αρχιερείς, ιερείς και διάκονοι. Μέσα από τις επιστολές τελικά εξάγεται ότι στην μεταποστολική εποχή υπάρχει μια βαθιά συνείδηση ότι οι τρεις αυτοί θεσμοί έχουν μια μοναδική πνευματική εξουσία που τους προσφέρεται με τη χειροτονία, δηλαδή με τη χάρη για να συνεχίσουν το σωστικό και αγιαστικό έργο του Χριστού. Οι Αποστολικοί Πατέρες τελικά με την, την ολοκλήρωση του έργου τους δεν ξεχνούν να μεταδώσουν και την Ιωάννια θα λέγαμε θεολογία να τονίσουν, να υπενθυμίσουν τα έσχατα τον προορισμό και τον σκοπό του ανθρώπου η συντέλεια λοιπόν του κόσμου για αυτούς είναι η κατάσταση που αναμένεται να έρθει συντόμως η Δευτέρα Παρουσία έτσι η όλη διδασκαλία αλλά και η λατρεία της Εκκλησίας κινείται μέσα σε αυτό το πνεύμα και σήμερα δυστυχώς ξεχνιέται αυτό. Μπαίνουμε σε μία τυπολατρία και σε έναν κάθος πρεπισμό, σε ένα ε, χριστιανικό ε, έτσι σύνταγμα να το πούμε ε, και ξεχνάμε ότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής. Ξεχνάμε τον σκοπό. Ξεχνάμε δηλαδή την αναμονή της Βασιλείας του Θεού για την οποία οι Αποστολικοί Πατέρες ε, τόσο πολύ επέμεναν και άφησαν γι' αυτό, για αυτή την τοποθέτησή τους γράμματα. Η αναμονή για τη Βασιλεία του Θεού κατά τους Αποστολικούς Πατέρες λειτουργεί ως πρόσκληση και ως πρόκληση παράλληλα ε, μέσα στη χριστιανική ζωή με τα χαρακτηριστικά η εγρήγορση η οποία προετοιμάζει τη ζωή της κληρονομιάς και προσδιορίζεται μέσα από αυτή και από την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου η μετοχή στο Ευαγγέλιο ώστε ο ίδιος ο άνθρωπος που θέλει να συμμετάσχει σε αυτά τα έσχατα να προδικάζει το μέλλον του από την επίγεια ζωή του. Στη διδαχή θα λέγαμε ότι παρουσιάζεται συνοπτικά η προσδοκία της Εκκλησίας για την έσχατη κατάσταση. Για τους Αποστολικούς Πατέρες ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας είναι άγνωστος. Το μόνο που είναι γνωστό είναι πως ο διάβολος κάνει ζημιά μέσα σε αυτή την πορεία του ανθρώπου κατά την επίγεια παρουσία του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Υπάρχει δηλαδή ο φόβος της πλάνης. Ο διάβολος θέλει να διαβάλει κάθε ορθή σκέψη. Οι πιστοί θα περάσουν από δοκιμασίες. Τότε θα εμφανιστούν τα σημεία του Θεού και της αλήθειας εν ρηπεί οφθαλμού θα γίνει η φανέρωση του Χριστού και θα επακολουθήσει η μέλουσα κρίση. Οι άνθρωποι θα αναστηθούν διότι ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο με την Ανάστασή Του κατά τον κλίμη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστολή του Βαρνάβα η οποία κάνει υπολογισμούς για το τέλος της φυσικής ιστορίας. Οι μέρες λοιπόν της δημιουργίας Ισοδυναμών με χίλια έτη Εν συνεχεία Θα έλθει η εβδόμη ημέρα Που είναι η μέρα που θα πάυσει Η ανομία Και θα κρυθεί ο κόσμος Ο καιρός αυτός πλησιάζει Κατά τον Βαρνάβα Αφού το μεγαλύτερο μέρος Της έκτης χιλιετίας έχει περάσει Την εβδόμη ημέρα Θα διαδεχθεί η ογδόη Η οποία είναι Άλλου κόσμου αρχή Δηλαδή αρχίζει η ουράνια ζωή. Και γι' αυτό μας προτρέπουν εδώ μέσα από αυτή την μικρά διδασκαλία τους, την μεγάλη αλλά ένα ε, εν συντόμο ε, με πολύ λακωνικά εμείς σήμερα αναπτύσσουμε, μας προτρέπουν οι Αποστολικοί Πατέρες για αυτή την, τον αγώνα και αυτή την πορεία μας ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε τα έσκατα. Γενικά οι άνθρωποι θα πρέπει να προσπαθούν για τον σαβατισμό τους για αυτή την εβδόμη ημέρα η οποία είναι και συμβολίζει την τελειοποίηση των ανθρώπων για να κερδίσουν τα ουράνια. Εύχομαι όλοι μας να κατορθώσουμε αυτόν τον προσωπικό σαβατισμό μας κατά τους Αποστολικούς Πατέρες και να αποκτήσουμε την τελειοποίησή μας άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της από τον πατέρα Ανδρέα και τον Ιάσον καλή υπόλοιπη εβδομάδα